Την επίσημη έναρξη της Τρίτης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού κήρυξε σήμερα ο πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Ο Κλεάθης Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο θεσμός της εβδομάδας αποσκοπεί στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στη φυσική δραστηριότητα. Σε χαιρετισμό, το Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής τόνισε ότι το Υπουργείο, το όσο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας για τον αθλητισμό, στηρίζει και υιοθετεί τους σκοπούς της διοργάνωσης, διοργανώνοντας παράλληλα σε πανκύπρια κλίμακα τις μεγαλύτερες και πολυπληθέστερες δραστηριότητες. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού επιδιώκει να αναδείξει και να περάσει το μήνυμα της υγιούς αθλητικής ενασχόλησης, επεσήμανε η Κάλλη Χατζιοσήφ, διαβίου πρέσβυρα της διοργάνωσης. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού θα πραγματοποιηθεί από τις 23 μέχρι τις 30 του μήνα και στις εκδηλώσεις συμμετέχουν εθελοντικά 64 φορείς και με τη δική του συμβολή θα διοργανωθούν συνολικά 148 δράσεις. Τις εκδηλώσεις στηρίζει ως χορηγός επικοινωνίας το TV1. Μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες θέλουμε να επισημάνουμε ότι αναμένουμε ότι περισσότεροι από 90.000 μαθητές και μαθήτριες αναμένεται να κινητοποιηθούν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων της Εβδομάδας Αθλητισμού 2017. Γενοτομία είναι τα 11 αθλητικά χωριά που θα διοργανωθούν στα μεγαλύτερα αστικά και επαρχιακά κέντρα, κυρίως από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.